Γεια σας, σήμερα θα ετοιμάσουμε μία μελιτζανόπιτα που την είδα σε ένα περιοδικό. Εδώ έχουμε κόψει μία κόκκινη πιπεριά και μπόλικο μαϊντανό. Εδώ δύο μελιτζάνες σε κύβους έχουμε κόψει. Εδώ το κρεμμύδι το τσιγαρίζουμε με λάδι στο τηγάνι. Ρίξαμε στο τηγάνι και τις μελιτζάνες, βάλαμε σκόνη σκόρδο, θα ρίξουμε ρίγανη πιπέρι στη γέμιση της πίτας. Βάλαμε και δυόσμο στη γέμιση, μοσχομυρίζει. Βάλαμε και την πιπεριά την κόκκινη και το μαϊντανό, βλέπετε τι ωραία χρώματα έχει γέμιση. Σε πυρέξ στρώνουμε ένα φύλλο σφολιάτα κάτω, από πάνω θα βάλουμε τη γέμιση και μετά θα βάλουμε και άλλο ένα φύλλο σφολιάτα. Ρίξαμε από πάνω και τριμμένο κασέρι και χτυπήσαμε και ένα αυγό με λίγο γάλα και το ρίξαμε και αυτό πάνω από τη γέμιση. Τώρα θα βάλουμε από πάνω το άλλο φύλλο σφολιάτας. Βάλαμε και το δεύτερο φύλλο σφολιάτας από πάνω και αυτό το τρυπήσαμε για να παίρνει αέρα και να φουσκώσει καλύτερα η ζύμη και θα βάλουμε στο φούρνο για 40 λεπτά την μελιτζανόπιτα στους 180 βαθμούς. Έτοιμη πίτα. Ξέχασα να πω πριν τη βάλουμε στο φούρνο ότι άμα θέλουμε από πάνω ρίχνουμε λίγο αυγό, λίγο ελαιόλαδο και αν έχουμε σουσάμι. Τώρα θα τη δοκιμάσω. Πρέπει να είναι ωραία. Έκοψε ένα κομμάτι. Βλέπετε μέσα τη γέμιση. Τελικά έγινε πολύ ωραία και ελαφριά η μελιτζανόπιτα. Δοκιμάστε την κι εσείς. Καλή όρεξη. Θα συνοδέψω τη μελιτζανόπιτα με κόκκινο κρασί.